Κυριάκη Πρωτοσύγκελε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε του Κοινωνικού Διαμελέτηματος Πουλιών. Κύριε Επαρχιακέ Σύμβουλε. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη. Κύριε Γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Καρπάθου. Κύριε Γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Καρπάθου. Κύριε Γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και οι τρεις πηλιάτες συγχωριανοί. Κύριε Πρόεδρε του Απόλλωνος. Κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Κυριόκινης Πινίδων. Κύριε Πρόεδρε του Αθλητικού Ομίλου Αργονάφης. Κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Επιτροπής του Μουσουλμανικού Ιδρύματος. Αγαπητοί συγχωριανοί και λοιπείς πατριώτες, είναι η δεύτερη φορά που όλοι μαζί οι φορείς του χωριού μας είμαστε εδώ μαζεμένοι στο πολύ ωραίο αυτό ανακαινισμένο δημοτικό μέγαρο του χωριού μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αλλαγή ενός νέου χρόνου. Και την ιστορία που προσθυμίζονται πρώτη ήταν το 2001 και σήμερα με πρόταση του κυρίου Γιάννη Λαχανά, του Προέδρου του Απόλλωνος και με αφορμή τα ζωά και τα ωραία που φιλοξενούνταν στο Αυτικό Μουσείο του χωριού μας, γιατί αυτά μας έδωσαν την αφορμή και όχι μόνο, να βρεθούμε σήμερα μαζί όλοι εδώ και να γιορτάσουμε μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι, που νομίζουν πολύ ωραία αυτή η πόλη και η ατμόσφαιρα, όλοι μαζί και γιορτάζουμε την είσοδο ενός ακόμα νέου χρόνου. Θα ήθελα έτσι για πολύ λίγη ώρα και επιδραματικά να θυμίσω σε όλους μας μερικές στιγμές που ζήσαμε εδώ μαζί όλοι στην χρονιά που πέρασε. Μερικές τις κυριότερες βέβαια από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνουν όλοι οι φορείς του χωριού και οι οποίες εκδηλώσεις θέλουν να δείξουν ότι όλοι εμείς εδώ οι λίγοι, οι λιγοστοί κάτοικοι αυτοί του μικρού χωριού, του πιο μικρού χωριού της Καρπάθου, έχουμε όμως πολύ διάθεση και όρεξη να κρατάμε τον τόπο μας ζωντανό. Και ελπίζουμε αυτή η όρεξη να μην μειωθεί ποτέ, αλλά να γίνεται ακόμα και ολοένα μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν για την ιστορία, θυμίζω απλώς επιγραμματικά ότι πέρσι, το 2008, ξεκίνησε η χρονιά με μια ομιλία που έγινε εδώ στο Μεγαρό μας από τον πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη με θέμα πίστη και άγχος. Την ίδια εκείνη η μέρα είχαν μια ευκαιρία όλα τα νέα ζευγάρια του χωριού να μιλήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο και την πρεσβυτέρα του για τα θέματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην οικογένεια. Μια πολύ ωραία και αυτή επιτυχημένη εκδήλωση. Το Μάρτιο, στη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως προστάτου του χωριού μας, στη Δήμο Σταυρού, εκτός της Θεία με τον Δεσπότη μας, είχαμε και πάλι την καθιερωμένη ετήσια ομιλία του πατέρα Γιώργη Βαρφαράκη, ο οποίος φέτος μας έδωσε μια χούφτα παρηγοριά από τον Καρπάθιο Άγιο μας, τον Άγιο Ιωάννη, τον Καρπάθιο. Το τέλος του Μαρτίου έκλεισε εδώ τα κριτικά μαθήματά μας, η χοροδία μας, με μια πολύ ωραία συναυλία στο Πλάβο του Ναού. Και τα παιδιά μας τα μαθήματά τους τα τέλειωσαν με μια πολύ ωραία γιορτή αφιερωμένη στους ψαράδες και τη Μεσόγειο θάλασσα. Ξεχωριστή στιγμή και νομίζω η κυριότερη και σπουδαιότερη από όλους ήταν τα εγγένεια του Αγροτικού Υπαίθριου Μουσείου που ετοίμασε εδώ στο χωριό μας ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας αξιοποιώντας ένα χτίμα που είχε αγοράσει το παλιό του Σουβελάκιο Ίδρυμα και θα δώσω στον κύριο Λαχανά μια φωτογραφία που έχω στο αρχείο του σχολείου πώς ήταν το υπόκοντρο αυτό όταν αγοράστηκε το 1900 τόσο και πώς είναι σήμερα ή πώς θα γίνει αύριο. Αυτή και μόνο η σύγκριση μιλάει και δείχνει το τι έργα που γίνει στο χωριό μας και από το Ίδρυμα και από όλους τους φορείς εδώ όλα τα χρόνια που πέρασαν. Το καλοκαίρι είχε τρεις ωραίες εκδηλώσεις, εκτός τα πανηγύρια μας. Μία εδώ εκδήλωση του επαρχείου μας για το ολοκαύτωμα της Κάσου, όπου τα παιδιά από την Κάσου που ήρθαν, μας παρουσίασαν πολύ ωραία τον πατημό της Κάσου με τραγούδι και με θέατρο. Επίσης έγινε και η καθιερωμένη συναυλία του Απόλλωνα με τον Γιώργο Μυριστή και επίσης μία εξαιρετική χορεσπερίδα του Συλλόγου Κυριόκινης Πινίδων στο προάβλιο του ναού μας. Νομίζω στιγμές αυτές ήταν για όλους αξέχαστα. Και ακόμα το σχολείο μας είχε διοργανώσει το καλοκαίρι πάλι μια επιστημονική ημερίδα όπου τέσσερις νέοι επιστήμονες του χωριού μας ενημέρωσαν για το τι νέο υπάρχει στον χώρο της επιστήμης μας. Το καλοκαίρι δέχτηκαν και πολύ ωραία μαθήματα πιάνου. Η συγχωριανή μας η Γιώργη Κωνσταντινίδη, στο ωραίο αυτό πιάνο που πάλι με πρωτοβουλία του Απόλλωνα κοσμεί το μεγαρό μας, τα παιδιά μας, θυμάστε τι ωραία μας έπαιξαν και μας έδειξαν.
μουσική εργασία του, το φυτόριο αυτό μουσική που έστεισε ο φιλοπρόεδρος όμως του χωριού μας, ο Απόλλωνας. Άλλη μια ξεχωριστή στιγμή από τις σπουδαιότερες ήταν η ομιλία που διοργάνωσε στον χώρο αυτό ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων με θέμα τον καρκίνο του μαστού. Μια πολύ εξαιρετική σημασία και επιτυχία εκδήλωση με τη συνεργασία του Συλλόγου Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζουν. Έχω και μερικά στοιχεία κοινωνικά να σας πω. Για υπενθύμηση απλώς. Τις πέντε γένες που είχαμε φέτος στο χωριό, τις βαφτίσεις, τους γάμους, τις επανέλα αραβόνα και τους θανάτους. Για να γυρίσει η μνήμη μας πίσω και να θυμηθεί και τους νέους παρόντες και τους απόντες. Είχαμε λοιπόν πέντε γένες εδώ. Πρώτο ήρθε το κοριτσάκι του Γιώργου και της Βάνιας Ζουλουφού στις 2 Απριλίου. Λίγες μέρες μετά τον Μάιο, όχι εδώ, αλλά στην Κρήτη, γεννάει ο Δημήτρης και η Ειρήνη Χερετάκη, το γένος στο Μάση Κυριάδη, επίσης μια χαριτωμένη κόρη. Την 1η Ιουνίου στη Ρόδο, ο γιος μας και η Ειρήνη Αντανίδη αποκτούν το τρίτο παιδί τους, η χαριτωμένη Ευγενία. Και το Σεπτέμβριο πάλι στο Πειραιά, η Μαρία που στο κοινού του Βασιλείου και ο σύζυγός της Βασίλειος Κωστέτσος αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Και τέλος έκλεισε αυτός ο χρόνος με την έκπληξη της φωνιάς, ένα τρίδημα που μας χάριζαν ο Μιχάλης Ζανάκης και η Βένα, το γένος Γεωργίου Καμπαράτου. Αυτά μας έδωσαν πολύ χαρά τα πέντε παιδιά που είναι φέτος στη ζωή του χωριού μας. Έχουμε ήδη δύο έγκυες για τη νέα χρονιά και προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, μέχρι τον Μάρτιο. Άρα τουλάχιστον δύο παιδιά θέλουμε για να μην μειωθεί ο αριθμός των τεσσάρων παιδιών. Η Άννα Καζαντών είναι ήδη έτοιμη και η Τασούλα Κωνσταντινίδη επίσης. Ευχόμαστε στερεωμένη να είναι η γέννα και με το καλό άλλες δύο περιμένουμε μέχρι το Μάρτιο προλαβαίνει να κάνει κάτι. Συμφωνεί. Βαφτίσεις. Είχαμε πολλές βαφτίσεις. Πηγιακών, άλλες εδώ και άλλες αλλού. 30 Απριλίου βαφτίστηκε ο Αντώνης Κρητικός και η Άννα Αναστασία Κρητικού. Τα παιδιά του Βασίλη και της Προφητής, στην Εμμανή του Αγίου Γεωργίου. Παχαιρετάκινε εδώ. Στον Άγιο Γεώργιο Μαξών βαφτίστηκε η Γεωργία Ζωή της Τασούλας Μαστρολέων και του Μανώλη Πρωτόπαπα. Μένω ενώ το μηνέ το διάρκειο που το βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ. Στις 24 Μαΐου ο Νίκος και η Σωτεινή Κρητικού βαφτίζουν την κόρη του Σοφία στην Ιερά Μανή Αγίου Γεωργίου Μαξών πάλι. Στις 21 Αυγούστου βαφτίζεται εδώ ο Νίκος Αμαλίος του Γιάννη και τη Σοφία Αμαλίου. Στις 6 Σεπτεμβρίου η Ευγενία, η κόρη του Γιώργου και της Ειρήνης Αντανίδη. Στις 21 Σεπτεμβρίου η Μαρία βαφτίζεται του Μινά και της Σοφίας Κωνσταντινίδη. Στην Αθήνα τον Οκτώβριο βαφτίζεται ο Γιαννάκης του Σπύρου και της Ιωάννας Άρθου του Αγίου Τσεβαίδη. Και επίσης δεν θυμάμαι πότε βαφτίστηκε και η κόρη του Λάμπρου Μπέλης και της Ειρήνης Ζουλουφού, που είναι η Μαρία, της Ζουλουφού που είναι, πότε ακριβώς, να την γράψουμε γι' αυτό, να μην κατάλαβε πως ενημερωμένος για την ιστορία, διότι την ξέχασα. Αραβώνες, ποιο, παιδί. Πότε κύριε Μιλά, πότε κύριε βαφτίσαι εδώ, δεν την είπα. Ειρήνη Μαστρολέων. Τι να κάνουμε, γιατί να μην κοιτάξει, είναι καλύτερα. Και Ειρήνη Μαστρολέων του Γιάννη και τη Σεβαστή, αυτή τη στιγμή είναι το Μάιο. Πολλέ αυτέ, φέτο, δόξα τω Θεώ, να δούμε τι θα κάνουμε και τώρα. Αραβώνε, ένα έγινε φέτο. Ο Γιώργο Μεζαντώνη και η Εθνικά Κωνσταντινίδη δίνουν τη μέρα μα και σε κάνουν στι 2 Αυγούστου. Και ήδη έχει οριστεί ο γάμο του πρώτο Θεό για τον επόμενο Απρίλιο. Ωρες καλές και από τους υπολείπους. Τι είπατε? Δεν άκουσα. Άκου τον τάφο σιωπή. Γάμι. Το χορό ξεκίνησε ο Θάρας Καζαντώνης και η Γεωργία Κασίνη που παντρεύτηκαν στην προφήτη Ιδία Ιωαννίνων στις 4 Μαΐου. Μετά, στο ξοκλήσι του Κλημίου Σταυρού στην Πολάδα πάνω και στο κάστρο, η Ζήνα Καμαλιάν και ο Γιώργος Φιλιππίδης παντρεύτηκαν επίσης και στις Μενεκτές, 23 Αυγούστου, η Αναστασία Κωνσταντινίδη, τον εφιακτό της καρδιάς της, τον Μινά, τον Μαρή.
τρεις γκάμπι. Κανένα στο παιδί. Η γενιά που κάνω. Πάμε τώρα στους θανάτους. Αναγκαστικά πρέπει να πούμε και αυτούς που είναι και οι περισσότεροι δυστυχώς. Πρώτη άνοιξε το χορό η Άννα Χίρα Βασιλείου όταν είναι στην Αμερική. Στον Πειραιά καθένει 24 Μαρτίου στην οικογένειά μας Μαριγούνα Χίρα Νικολάου Καραγιώλη. Στην Αμερική και κάθεται εδώ ο Μιχαήλ Καμαράτος. Στην Αθήνα επίσης ο Μινάς Ματσάκης. Στις 4 Μαΐου ο Γιώργος Κούλος, ο συγχωριανός μας εδώ. 24 Μαρτίου, στις 10 Μαΐου ο συγχωριανός μας Ιωάννης Μουλάκης, πεθαίνει και θάπτεται στο ΑΠΕΡ η συγχωριανή μας ζωή, σύζυγος Βαγκαντίου Ρεντή. Στις Πειραιές η Φινιά Χίρα Μιχαήλ Μαρκουτσάκη, 12 Αυγούστου. Στον Πειραιά 24 Αυγούστου η Άννα Χίρα Νικολάου Γερακιού. Στις 3 Σεπτεμβρίου η Μαρία Χίρα Ανδρέα Καμαράκου και τέλος στις 7 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, στην οικογένειά μας Μαρία Χίρα Μανίλ Χαζανδρούλη. Ο Ζουδάκης πέθανε το 7. Παρακαλώ. Τα μνημόσια δεν τα λέω και πιο πολλά από όλα. Να μην σας πω και χαλάσω όλα την ατμόσφαιρα. Αυτά ήταν έτσι πραγματικά τα γεγονότα του Πετρού αυτού του χωριού μας. Και ελπίζω το 2009 να είναι πιο πλούσιο σε λάθος, σε αραβόνες, σε γεννήσεις και σε βαφτίσεις. Και η θάνατη είναι δυνατόν να μην φύγει κανείς από το χωριό μας. Ευχαριστούμε όλες και πάλι που το ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε να ζητήσουμε την αναγκήση του χρόνου και παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο. Το μήνυμα της αποψινής βραδιάς είναι να απαντήσουμε όλοι μαζί το 2009 με Ομόνοια, καλή συνεργασία και αγάπη. Καλή χρονιά σε όλους. Ο πρόεδρος του Εθνικού Ομίλου Αργωνάς δεν θα πει ευχές, αλλά ελπώσει να φέρει τον χρόνο του εκείνου στις σπουδές. Όσοι μπορούν, ας ολοκληρώνουν το πρώτο του λάθος καθίσου, αλλά μη Στο φεγγάρι, όταν θες βαλίγιο,